Πάμε να δούμε διαφορετικά στιγμιότυπα, Γιώργο, από τα πολεμικά μέτωπα. Ένα από τα επόμενα που θα μας παρουσιάσουμε έχει εντυπωσιάσει. Είναι μια μπειραρία που κατασκευάζει από χθες, από σήμερα, Μολότοφ. Πάμε να δούμε. Είναι ένα στιγμιότυπο που αποδεικνύει γιατί είναι αισιόδοξοι οι Ουκρανοί. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε εδώ κατοίκους στην Οδυσσό και στο Κίεβο να κατασκευάζουν, να έχουν συγκεντρωθεί και να κατασκευάζουν βόμβες Μολότοφ. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κάτοικοι οι οποίοι μπορούν να πάνε στο μέτωπο να πολεμήσουν. Αυτοσχέδια, έχουν μαζέψει μπουκάλια και κατασκευάζουν Μολότοφ. Μια πολύ γνωστή μπειραρία, η Πράβδα, έχει στο Λβίβ, μετατρέψει, εκεί κοντά στην Πολωνία, έχει μετατρέψει τις εγκαταστάσεις της και αντί για μπύρα, κάνει κοκτέιλ Μολότοφ. Κάνει κοκτέιλ Μολότοφ. Να δούμε και το προηγούμενο πλάνο που δείχνει έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι στρατιώτης εμφανώς, έχει αυτό το ρουκετοβόλο. Ναι, ναι. Κοίτα να δεις τι θα πάθει αυτό το άρμα μάχης. Εθελοντής, ο οποίος με ένα ρουκετοβόλο. Ναι, αλλά όταν, ελεύθερος σκοπευτής. Όταν, όπως σου εξήγησε και ο Γιάννης Παλιούρας, ναι, όταν το άρμα μάχης δεν έχει καύσιμα, είναι εκείνη το στόχος. Έτσι. Και γίνεται αυτό που βλέπουμε μπροστά στις οθόνες μας. Καταπληκτικό και όλα αυτά. Υπάρχει άλλο στιγμιότυπο? Βέβαια. Πάμε. Αυτό το στιγμιότυπο είναι σε άλλο μέτωπο στην κεντρική Ουκρανία, στο οποίο όπως βλέπεις ρωσικά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν ακινητοποιηθεί. Άλλα είναι κατεστραμμένα, άλλα έχουν δεχθεί επίθεση, αλλά και μερικά είναι του κουτιού. Δεν έχουν πάθει τίποτα, απλώς δεν έχουν καύσιμα και άλλη επιμελητία για να προχωρήσουν. Είναι αυτό που λες, εύκολο στόχος. Και βλέπουμε εδώ τον Ουκρανίο υπερασπιστή με ένα από αυτά τα τζάβελιν, τα τεράστια αυτά αντιερματικά όπλα. Με 5 εικόνες, 5.000 λέξεις για την κατάσταση στα μέτωπα.